Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τον κορονοϊό, ρε παιδιά. Λίγο. Καλημέρα, κύριε Γκουργουλιάνη. Κώστας Γκουργουλιάνης, καθηγητής πνευμονολογίας ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τι κάνετε, καλημέρα, κύριε καθηγητά μου, καλημέρα σας. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε που είστε καλά. Εμείς εδώ μας έχει αποδεκατήσει πάντως. Μια στιγμή, μια στιγμή. Θέλετε να πείτε ότι έχουν κολλήσει αρκετοί και περνάνε μια λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με 2-3 μέρες πυρετό. Αυτό εννοώ. Δεν είπα τώρα να μας πέθανε κιόλας. Μια στιγμή. Γιατί ο όρος αποδεκατήσει είναι όρος που συνδέεται με βαριά νόσο. Επομένως, δεν έχουμε βαριά νόσο. Απολογούμε για τον όρο. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, πού βρισκόμαστε. Γιατί έχω την εντύπωση, κύριε καθηγητά μου, ότι τα κρούσματα είναι περισσότερα από όσα διαβάζω κάθε μέρα ως αριθμό? Κοιτάξτε κύριε Καμπουράκη, να σας πω το καλό νέο. Και το καλό νέο το ξέρουμε από τη Νότια Αφρική, το έχουμε δει στην πατρίδα μας 6 μήνες τώρα περίπου. Αυτές οι μεταλλάξεις δεν κάνουν πνευμονίες. Ναι. Και αυτό είναι το πολύ καλό νέο, που σημαίνει δεν κάνουν βαριά νόσο, δεν χρειάζεται να μπουν στο νοσοκομείο, ναι, δεν χρειάζεται να διασωληνωθούν οι άνθρωποι και δεν πεθαίνουν. Ναι. Τώρα, κάποιοι όμως, αυτούς που και προ-κορονοϊού ξέραμε ότι είναι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, έχουν προβλήματα υγείας, συνοσηρώτες και μια απλή λίμωξη τους ταλαιπωρεί. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι το καλό νέο. Αυτό λοιπόν νομίζω, αν το καταλάβουμε αυτό, θα καταλάβουμε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων ή των μολύνσεων από μόνο του δεν λέει τίποτα. Και πρέπει να σας πω, μπορεί να με πούν και κυβερνητικό, αλλά νομίζω είναι μια πολύ σωστή απόφαση αυτή να μην ανακοινώνονται, γιατί μόνο πανικό προκαλούν και να ανακοινώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Ναι. Επιτέλους έπρεπε να γίνει και στην πατρίδα μας αυτό, έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη και δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή το να είναι κάποιος να έχει μια λίμωξη στο ανώτερο αναπνευστικό και να περνάει ήπια, αυτό δεν είναι σημαντικό πρόβλημα. Ας αρχίσουμε από αυτό. Άρα λοιπόν, σωστά δεν ανακοινώνται τα κρούσματα, σωστά πάμε σε μία αποκλιμάκωση, κάνουμε και εμείς ό,τι κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη και νομίζω ότι η πορεία της πανδημίας κρίνεται από τα βαριά περιστατικά και τέτοια έχουμε λίγα. Δεν έχουμε πολλά. Πώς, δεν είναι και εντελώς λίγα. Εντάξει, δεν συγκρίνονται με τη Δέλτα, ας πούμε, αλλά κάπως αυξάνονται, μαζεύονται στα νοσοκομεία. Κοιτάξτε κύριε Καμπούρα, και επειδή ζω στο νοσοκομείο και περνάω τις περισσότερες ώρες, από τον Ιανουάριο και μετά έχουμε ανθρώπους που η μέση τους ηλικία είναι πάνω από 80 χρονών και οι συνοσηρότητες που έχουν είναι το κύριο πρόβλημα. Δηλαδή, ξέρετε, επειδή κάνουμε πάρα πολλά τεστ, και καθένας που πάει στο νοσοκομείο και κάνει τεστ πριν πει μέσα, για άλλο λόγο μπορεί να πάει, γιατί έχει καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί κάνει πυρετό μετά από χημειοθεραπεία. Εάν βρεθεί θετικός, θα μπει σε ένα τμήμα κορονοϊού. Και εκείνος θα είναι απομονωμένος και θα περάσει δυσκολότερα. Και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας με αυτούς τους ανθρώπους. Άρα αυτή είναι η πλειονότητα των ασθενών που έχουμε. Και δεν σας μιλάω για τα ελληνικά δεδομένα. Άρα έτσι που μας τα λέτε, δεν βλέπω και κανένα λόγο, ας πούμε, να... Εντάξει, άμα είμαστε πολύ μαζεμένοι, να φοράμε τη μάσκα. Αλλά δεν βλέπω κανένα λόγο τώρα ιδιαίτερης ανησυχίας. Δηλαδή, επειδή ακούω διάφορους συναδέλφους που λένε μήπως οι μάσκες έπρεπε να είναι πιο υποχρεωτικές. Κοιτάξτε, έτσι που σας τα λέω, κύριε Καμπουράκη, σας λέω το αυτονόητο. Ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους ευάλωτους. Δηλαδή, ο παππούς και η γιαγιά που πάει στο μνημόσυνο και αναγκάζεται να πάει σε κλειστό χώρο, να τον αναγκάσετε να πάει με μάσκα. Έτσι δεν είναι? Αυτό κινδυνεύει. Ή αν πάει σε ένα γάμο, ας πούμε, και πιάσει βροχή και μπουν μέσα. Αυτά και οι γάμοι και τα πανηγύρια είναι άστα. Αυτό είναι στη ζωή μας. Όμως είμαστε κοινωνικός. Εντάξει, αυτή είναι η ζωή μας τώρα. Ναι, εντάξει, δίκιο τώρα, έχετε. Εμείς όταν πάμε να δούμε αυτούς τους ανθρώπους, να προσέξουμε να μην τους κολλήσουμε. Αλλά οι υπόλοιποι άνθρωποι, που είναι το 95% των υπόλοιπων ανθρώπων, ζει φυσιολογικά και κυκλοφορεί κανονικά. Δεν βλέπω άλλη λύση. Αυτό, κοιτάξτε. Στην Πορτογαλία ξεκινήσαν ένα μήνα πριν, πήραν τα μέτρα πριν από εμάς, την 1η Μαΐου. Μάλιστα. Έγινε το κύμα που είναι εντελώς αναμενόμενο και τώρα τελειώνει. Εμείς ξεκινήσαμε 1 Ιουνίου, θα έχουμε το αναμενόμενο κύμα από την αυξημένη κινητικότητα που συνοδεύεται από αυξημένη μεταδοτικότητα για τέτοια περιστατικά που σας είπα θα μπαίνουν στο νοσοκομείο. Είναι ήδη περισσότερα. Θα τελειώσει και αυτό μέσα στον Ιούλιο. Είναι κάτι αναμενόμενο. Μέσα στον Ιούλιο λέτε ότι θα δούμε αποκλιμάκωση από αυτό το πράγμα που ζούμε σήμερα? Κοιτάξτε, δεν είμαστε διαφορετικοί από τους Πορτογάλους. Είμαστε νότιοι, είμαστε 10 εκατομμύρια και εμείς. Γιατί να είμαστε διαφορετικοί, δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και έχουμε και την εμπειρία των Άγγλων και των Βορείων, οι οποίοι ουσιαστικά πήραν τα μέτρα πίσω από τον Ιανουάριο. Σε κρύα κλίματα που ζούσαν σε εσωτερικούς χώρους και δεν ασχολείται κανένας με αυτό το θέμα που κάνουμε εμείς και συνέχεια νομίζω τρομάζουμε τον κόσμο με συνεχείς συζητήσεις. Και εμείς φταίμε, δηλαδή οι γιατροί, δεν φταίτε εσείς. Τι να μην σας ξαναφωνάξουμε δηλαδή? Όχι, αν δεν μας ξαναφωνάξετε, το μήνυμα που παίρνει ο κόσμος είναι ότι η πανδημία πάει πολύ καλύτερα και ηρεμεί και πάει διακοπές. Ναι, αλλά δεν βάζει για καμιά μάσκα μετά, ενώ άμα το πεις εσύ κάτι, δεν πάει να κάνει τέταρτη δόση, πρέπει να κάποιος να βγει ένας γιατρός να τους λέει δύο πράγματα. Γιατί αλλιώς...
Ξέρετε τώρα. Μια που μου το είπατε και αυτό, κύριε Καμπουράκη, έχετε δίκιο. Η ευάλωτη, τη οποία σαφώς περιέγραψα, είναι μεγάλη ηλικία με συνωστηρότητες. Προφανώς πρέπει να κάνουν και την τέταρτη δόση, έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, πρέπει να στοχεύσουμε την αντιμετώπιση και να προφυλάξουμε τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι. Και τους ξέρουμε από τον Ιανουάριο και μετά, τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Να σας πω, κάπου διάβασα. Πού εμφανίστηκε πάλι καινούργια μετάλλαξη, παραλλαγή? Στην Ινδία, στην Νότια Αφρική? Πού εμφανίστηκε? Κάπου εμφανίστηκε. Κοιτάξτε, είναι ζωντανή και καθώς μπαίνουν σε ανθρώπους και προπλασιάζονται, θα έχουμε και καινούργιες μεταλλάξεις. Κρατήστε όμως σαν δεδομένο αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Ο ιός γίνεται περισσότερο μεταδοτικός. Όλοι γύρω σας, οι φίλοι σας, όπως είπατε, αποδεκατίστηκαν. Δηλαδή, θέλω να πω, κολλήσανε και κάνουν διάλα. Τα 3/4 της εκπομπής είναι θετική. Το κατάλαβα. Αυτή λοιπόν η αυξημένη μεταδοτικότητα του ιού συνοδεύεται με ελαφρότερη νόσο, με ελαφρύτερη νόσο. Άρα λοιπόν, αυτή μάλλον θα είναι και η πορεία του ιού. Για να το ξαναπούμε πάλι από την ιστορία της ιατρικής, ότι όταν ο ιός θέλει να επιζήσει, γίνεται μεταδοτικότερος και δεν σκοτώνει. Εάν σκότωνε τους ανθρώπους, δεν θα ζούσε τελικά. Α, δηλαδή γίνεται μεταδοτικότερος, αλλά λιγότερο τοξικός. Εάν σκότωνε τους ανθρώπους, δεν θα επιβίωνε. Σας θυμίζω ότι άλλοι που σκοτώνουν περισσότερο, όπως ο Έμπολα, γρήγορα εξαντλήθηκαν. Δεν μεταδόθηκαν και σε μια περιοχή που εκεί είχαν. Έχουμε βρει τον πελάμε με αυτούς τους ιούς, λοιπόν. Μου φαίνονται πιο έξυπνοι από τους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ ενοχλητικό πράγμα. Συγγνώμη που το λέω. Κοιτάξτε, είναι οργανισμοί. Προσαρμόζονται και αυτοί και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνήθειές τους. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εμείς, ως ας πούμε ζωντανοί οργανισμοί, ως ανώτερα θηλαστικά, πώς μας λένε, εν πάση περιπτώσει, για να προσαρμοστούμε θέλουμε 1, 2, 3, 4, 5 γενιές. Αυτός ο ιός κάθε 2,5 μήνες, μόλις βγάλουμε κάτι, σε ένα μήνα μέσα έχει προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα. Τι θα γίνει, πόσο IQ έχει αυτός? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν είναι προβλέψιμοι οι άνθρωποι. Δείτε τι έγινε για τον πόλεμο στη Ρωσία. Δεν το είχαμε προβλέψει αυτή την εξέλιξη. Οι ιοί όμως, πιστέψτε με, είναι προβλέψιμοι. Η πορεία τους δηλαδή. Είναι προβλέψιμη. Αυτή η πορεία είναι προβλέψιμη. Επομένως, μην ανησυχείτε. Για τους ανθρώπους να ανησυχείτε πιο πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά μου. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.